πάμε να δούμε τα άλλα που τα ξέρουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει απόψε σε σασμό και μέλισσες. Γιατί έχω αγωνία και για τις ελιάς. Για να δούμε. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα και ο σασμός. Δευτέρα σήμερα και στο σασμό ο γιος της Βασιλικής φτάνει στο σπίτι ανυποψίαστος για το τι πρόκειται να συναντήσει. Μπα, πώς και από εδώ, τον βρήκα στον δρόμο μας, θυμήθηκες. Ενώ η Σεμίνα επισκέπτεται τη μητέρα της. Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε για τη μητέρα σου. Έρε, επιμονή. Η επίσκεψη αυτή όμως ξυπνάει παλιούς εφιάλτες και έρχονται στο φως κρυμμένες αλήθειες. Παράλληλα, ο Πέτρος οργανώνει τον αρεβόνα του χωρίς να γνωρίζει για τα σχέδια του Διονύση. Θα τα βρούμε όλα, μην ανησυχείς για τίποτα. Φεύγω γιατί έχω κάτι δουλειές. Η Άσπα αναρωτιέται αν έχει αλλάξει προς το καλύτερο ο Κώστας και βρίσκεται σε δίλημα. Να γυρίσει κοντά του ή όχι. Άσπα, δεν θέλω χρήματα από σένα. Τότε τι θες, ρε Κώστα? Ο Άγγελος πέφτει σε ένα ακόμα αδιέξοδο στην έρευνα για τον πατέρα του, ενώ η σχέση του με τη Στέλλα προχωράει. Αφού ήταν τόσο μεγάλο μυστικό, εσύ πώς το έμαθες? Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Στις άγριες μέλισσες, η μέρα μετά τα επεισόδια στο Διαφάνι είναι απογοητευτική. Όμως ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να μιλήσει στη δίκη για όσα είδε στο βουνό. Ό,τι είναι να πεις, θα τα πεις στο ράπτη. Ο Ντούνιας δίνει εντολή στον Ντόλι να τακτοποιήσει το θέμα. Ακού, Ντούνια, διοικητής αυτό το χωριό είμαι εγώ, το καταλαβαίνεις? Εγώ! Ο Ζάχος συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τι συνέβη στον Ορφανίδη και ανοίγει τα χαρτιά του. Ποια άλλη ήταν δηλαδή η Φανούρη? Εγώ θα ξεκινούσα από το φίλο σου, το Μεγαρίτη. Αλλά τι ξέρω εγώ, βρε Ζάχο. Εγώ σου χάρισα το φως μου. Στη γη της ελιάς, ο Ισίδωρος επισκέπτεται την Αντιγόνη στο σπίτι της και πρώτη φορά πατέρας και κόρη προσπαθούν να τα φτιάξουν. Ήρθα να μαγειρέψω, κύριε Ισίδωρε. Μου παρήγγειλε η κυρία Ιουλία. Μου είπε να μαγειρέψω για 6 άτομα. Η Μυρτάλη πηγαίνει για φαγητό με την Ιουλία και τον αστυνόμο, ενώ ο Μάνος βγαίνει για ποτό με τη Ζωή και την Ελένη. Με τη Ζωή να τον φλερτάρει έντονα. Γιορτάζουμε κάτι και μου διαφεύγει? Ναι. Τελειώσαμε με το δάνειο. Παράλληλα, η Ιουλία με τον Γιώργη ορίζουν ημερομηνία και βρίσκουν εκκλησία για το γάμο τους. Λέω να το πούμε και στους άλλους να το ανακοινώσουμε. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένο με κάνεις με αυτό που λες. Ο Στάθης, παθιασμένος όσο ποτέ άλλοτε, μπουκάρει μέσα στο σπίτι της Ιουλίας και ζητά το λόγο. Όλο αυτό που έχει γίνει όμως, εγώ δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Το ελαιοτριβείο παίρνει φωτιά και ο Αποστόλης μπαίνει μέσα με κίνδυνο της ζωής του να σώσει την Ευτυχία. Νομίζω χάλασε ο ρημάδας μεταφοράς στη συσκευασία. Ξαφνικά σταμάτησε, δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Να το σωστάθεις. Σας το είπα εγώ για το Στάθη. Τελειώσαν και τα reality. Τώρα αυτά θα εκτιναχθούν ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Τι τελειώσαν, αρχίζει το Survivor. Μόνο αυτό, μην είναι μόνο το φαντάζομαι. Κάτσε δεν καλά. Θέλουμε 10 μέρες, δεν έχουμε ένα ρεπό. Τελειώνει το GNTM, τελείωσε το Big Brother, τελειώνει και το... Τι άλλο έχει μείνει? Υπάρχει και φάρμα. Το Voice τελείωσε. Και το Voice τελείωσε και το Bachelor τελείωσε. Υπάρχει όμως Pharma, ναι. Survivor που θα ξεκινήσει και Masterchef. Και Masterchef που φαντάζομαι θα ξεκινήσει μετά τα μέσα Γενάρη. Γιατί μας δίνει λίγο χρόνο να ασχοληθούμε λίγο και με τις σειρές τώρα. Λίγο παραπάνω. Να πάρουμε μια ανάσα. Σωστό, σωστό. Θα βάλουν και επαναλήψεις φαντάζομαι μέσα στις γιορτές. Να κάνεις ένα recap. Έτσι, recap. Ναι.